Γεια σας. Εκπροσωπούμε την ιστοσελίδα athenstechnology.gr για ένα ακόμα review. Σήμερα σας παρουσιάζουμε ένα μοντέλο εκτυπωτή Lexmark X5075. Το συγκεκριμένο μοντέλο εκτυπωτή είναι ένα πολυμηχάνημα το οποίο προσφέρει υψηλές ταχύτητες με συνδυασμό απλών λειτουργιών αντιγραφής της άρρωσης και φάση. Η μείωση της πιθανότητας του λογαρίσματος με την τεχνολογία διαχείρισης χαρτιού IQ-Feed είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο δεν πρέπει να περάσει παρατήρητο. Η τεχνολογία Hypercaller μπορεί να σας προσφέρει μια μοναδική αντοχή στη φθορά, την υγρασία και υψηλή αντοχή με συνδυασμό ζωντανών χρωμάτων. Όσον αφορά την αποδοτικότητα, το οποίο μας ενδιαφέρει άμεσα, η εξοικονόμηση χρόνου χρήματος και η προστασία του περιβάλλοντος, όσον αφορά και την εκτύπωση, η οποία είναι αυτόματη GPS όψιος, είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου τυποτή, το οποίο τον κάνει ξεχωρίζει. Η ταχύτητα της εκτύπωσης των 24 σελίδων ανά λεπτό με αυτόματο ορθοδότη 30 φύλων με συνδυασμό ασύρματης τεχνολογίας και ενσωματωμένο PAX είναι κάτι το οποίο εμείς προσέξαμε αμέσως στο συγκεκριμένο τυποδί. Όπως μπορούμε να δούμε στην πράξη, σε καλύτερη ευκρίνεια εδώ, οι επιλογές που σας παρέχει είναι το PAX Mode, το Copy Mode και το Scan Mode. Το PAX Mode όπως γνωρίζετε είναι για να στείλετε PAX, το Copy Mode είναι αντιγραφή και το Scan Mode είναι όποιος θέλει να κάνει να περάσει κάποιο έγγραφο στον υπολογιστή του είτε κάποια φωτογραφία. Εδώ πέρα υπάρχει επιλογή Settings και Qualify, τα οποία μπορείτε να τα αναλυτήσετε και από το manual. Από εδώ πάντως το κουμπί είναι το μενού, το οποίο σας βγάζει κάποιες επιλογές, είτε για να τυπώσετε όπως βλέπετε εδώ με μαύρο χρώμα είτε με άχρωμο χρώμα, είτε να επιλέξετε κάποιες επιλογές του fax είτε κάποιες επιλογές για να σκανάρετε. Από εδώ μπορείτε να πληκτρολογήσετε για το fax τον κατάλληλο ρυθμό για να το στείλετε. Έχει αυτόματη απάντηση όπως έχει και η διτάξη. Το τηλέφωνο το οποίο δεν μπορείτε να το δείτε από εδώ, μπορείτε να σας το δείξουμε εδώ, είναι εδώ πέρα, το οποίο είναι, μπορείτε και αυτόματα να μιλήσετε. Από εδώ ενεργοποιείτε, βάζετε στη λειτουργία είτε την εκτύπωση είτε το σκάν για να ξεκινήσει την υποτίθεση στη διαδικασία. Όμως από εδώ μπορείτε να κυρώσετε. Και τα δύο βελάκια είναι για να αλλάξετε τις διάφορες επιλογές που μπορούν να σας παραχθούν εκείνη την ώρα. Αυτή η επιλογή εδώ είναι το phonebook, όπου από εδώ μπορείτε να σημειώσετε κάποια τηλέφωνα ή κάποιες σημειώσεις που θα θέλατε είτε για τη δουλειά σας είτε για κάποιες εργασίες τις οποίες θέλετε να κάνετε για εσάς. Από αυτό το σημείο εδώ πέρα μπαίνει το χαρτί α4, α6 κτλ, το οποίο μόλις πατήσετε το βελάκι, το τραβάει για να κάνει εισάρρωση, το περνάει από κάτω και όπως μπορείτε να δείτε και στην πράξη, πηγαίνει από κάτω από εδώ, το οποίο αφού βγει κάτω από εδώ, το βγάζει τα παλά, γιατί είναι μια διαδικασία την οποία δεν είναι σαν τους υπόλοιπους εκτυπωτές, δηλαδή δεν το βάζετε το χαρτί από πάνω και κλείνετε το καπάκι και πατάτε το κουμπάκι και κάνει εισάρρωση. Είναι ένα είδος το οποίο είναι αρκετά ευαίσθητο, ίσως και ένα από τα μειονεκτήματα του εκτυπωτή. Τοποθετείτε το χαρτί από πάνω, πατάτε το κουμπάκι και τραβιέται το χαρτί και βγαίνει σιγά σιγά μόνο το από κάτω. Είναι μια διαδικασία που θέλει τη δικιά του προσοχή. Υποστηρίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, υποστηρίζει άψογα Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, όπως και Windows 7. Είναι ένας εκτυπωτής, ο οποίος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να σου περάσει παρατήρητος, διότι είναι κλινική χρήση και για κάποιες εργασίες, ακόμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και επαγγελματικά. Είναι οικονομικός και μπορεί να σου προσφέρει ό,τι δυνατότητες μπορεί να σου προσφέρει και ένας επαγγελματικός εκτυπωτής. Οι στάνταρ τύρες επέκτασης είναι η USB Specification High Speed Certified, η Big Bridge Certified Port, όπως και η USB Pass-Through via Big Bridge Port. Οι προεδρικές στήρες για σύνδεση στο δίκτυο της Lexmark είναι η N4000 Fast Ethernet Print & Scan, όπως η Lexmark N4050 Wireless Print Server Print & Scan. Ένα ακόμα review έφτασε στο τέλος. Ελπίζουμε να σας καλύψουμε πλήρως για το συγκεκριμένο προϊόν.